λαών και όχι ορμητήριο των υπεγιαλιστών. Έξω τον ΑΤΟ να φύγουνε οι βασίς καμιά συμμετοχή στις επεμβασίς. Είτε σαν τον ποιτή, λιγόνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεγιαλιστών. Επιβεβαιώνει πλήρως τις πληροφορίες μας ότι μέσα στο λιμάνι υπάρχουν αμερικανοανατολικές δυνάμεις. Γι' αυτό τους φιλάμε. Αλλά απευθύνουμε το ίδιο και σε αυτούς. Ποιον φιλάτε? Τους δολοφόνους των λαών. Αυτοί που έχουν εξοντώσει εκατομμύρια πολλά ανθρώπων τα τελευταία 70 χρόνια που υπάρχουν. Σε ποιον δίνεται προστασία? Στους δολοφόνους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από 20 χρόνια οι συνάδελφοί σας είχαν απευθύνει προς την κυβέρνηση την θέλησή τους να μην χρησιμοποιούνται ως μπράβοι του ΝΑΤΟ. Αυτό το καθήκον πρέπει να κάνετε κι εσείς. Ζητούμε να φύγουν οι κλούδες για να συνεχίσει η πορεία μέχρι εκεί που υπάρχει ο αμερικανοανατολικός οπλισμός. Το οποίο θέλαμε να στείλουμε, το έχουμε στείλει. Οι αμερικανοανατολικοί μακελάριδες δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην χώρα μας και στην πόλη μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βασίς για μια συμμετοχή στις επεμβάσεις. Κάμια συμμετοχή, κάμια εκλογή. Έξω το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί. Εδώ θα τελειώσει η σημερινή κινητοποίηση. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πρώτη κίνηση να δείξουμε σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιμπεριαλιστές, ΝΑΤΟ, ότι αυτός ο λαός έχει αποδείξει ότι δεν θα τους αφήσει σε χλωρό κλαρί, δεν θα αφήσει εκατοστό από τη χώρα μας, από τα λιμάνια μας, να γίνουν ορμητήρια για τις φαγές γειτονικών λαών, για να ανοίξει ο δρόμος καλύτερης μοιρασιάς στα πετρέλαια και τα αέρια και το δρόμο μεταφοράς των εμπορευμάτων. Να είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση από το επόμενο λεπτό που θα φύγουμε από εδώ, σε ετοιμότητα να ανοίξουμε το ζήτημα σε όλους μέσω των φορέων, των συνδικάτων, των λαϊκών επιτροπών, των συλλόγων, να γίνει κτήμα του θεσσαλονικιώτικου λαού το ότι αν τολμήσουν να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της πόλης μας για τέτοιους σχεδιασμούς θα πάρουν απάντηση που χρειάζεται.